Μπορεί το μακιγιάζ μας σήμερα να είναι απόλυτα φυσικό, αλλά λίγη λάμψη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Γι' αυτό και εγώ θα ψεκαστώ με αυτό το υπέροχο σπρέι που μοσχοβολάει καρύδα για να λαμποκοπάω, γιατί καλοκαίρι χωρίς λάμψη, τι είναι? Γεια σας και πάλι, χαίρομαι που είστε πάλι εδώ πίσω στο κανάλι μου. Για όσους είστε πρώτη φορά και δεν με ξέρετε, εγώ είμαι η Μιλίτσα και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε ένα ηλιοκαμένο natural look, ένα πολύ φυσικό, ένα no makeup makeup με πολύ λίγα προϊόντα. Ένα μακιγιάζ το οποίο μπορεί να φορεθεί από το πρωί έως το βράδυ. Ένα μακιγιάζ το οποίο είναι κατάλληλο είτε είστε στην πόλη, είτε είστε στις διακοπές, στη θάλασσα, στην πισίνα, οπουδήποτε και αν είστε, γιατί είναι απόλυτα φυσικό, απλά τονίζει τα χαρακτηριστικά μας, αλλά ταυτόχρονα μας κάνει να φαινόμαστε λαμπερές, ηλιοκαμένες, δροσερές και πάρα πολύ όμορφες. Η ιδέα για αυτό το βίντεο μου ήρθε όταν έφτασε στα χέρια μου αυτό εδώ το bronzer. Είναι από την MUA, από την limited edition σειρά Glow, το οποίο όπως βλέπετε και μόνοι σας είναι ένα bronzer με πάρα πολλές αποχρώσεις, έχει μια πάρα πολύ σκούρα, έχει μια που κοκκινίζει αρκετά, έχει τις πιο ουδέτερες, έχει μια πιο φωτεινή απόχρωση, είναι matte, έχει και κάποιες οι οποίες είναι shimmer. Και σκέφτηκα ότι ένα τέτοιο προϊόν είναι ιδανικό για ένα εύκολο, γρήγορο μακιγιάζ, το οποίο δεν χρειάζεται να κουβαλάς μαζί σου πάρα πολλά προϊόντα, ιδίως τώρα τις διακοπές που θέλουμε όσο το δυνατόν λιγότερα, γιατί πραγματικά λόγω των διαφορετικών αποχρώσεων που περιέχει, μπορείς να κάνεις ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει να δείτε κάτι τέτοιο, μείνετε μαζί μου και δείτε τη συνέχεια. Πριν περάσω στα tutorial, να σας πω ότι μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram, στο προσωπικό μου προφίλ, το Κουκλίτσα, θα σας το αφήσω κάπου εδώ, και έχω δημιουργήσει και ένα δεύτερο επαγγελματικό προφίλ, αποκλειστικά για νηφικό μακιγιάζ. Αν θέλετε, ρίξτε και εκεί μια ματιά για να δείτε τη δουλειά μου. Και βέβαια, αν είστε καινούργοι εδώ, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, χτυπήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για να τα λέμε όποτε ανεβάζω ένα νέο βίντεο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς δημιούργησα αυτό το Sun Kissed No Makeup Makeup Look. Αφού λοιπόν μάζεψα τα μαλλιά μου για να μην με ενοχλούν, το πρώτο πράγμα που θα κάνω στο πρόσωπό μου είναι να το ενυδατώσω και να το προετοιμάσω για να δεχτεί το foundation. Θα ψεκάσω λοιπόν το πρόσωπό μου με το Bare With Me από την NYX. Είναι ένα spray το οποίο κάνει και σαν primer και setting και refreshing στο μακιγιάζ, γιατί τα λέω στα αγγλικά, δεν ξέρω. Προετοιμάζει λοιπόν το δέρμα και φιξάρει στο τέλος αλλά και φρεσκάρει το μακιγιάζ και το πρόσωπό μας. Οπότε πάμε να ψεκαστούμε. Είναι ένα spray το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο που με ενοχλεί είναι ο ψεκασμός του. Δεν ξέρω αν φταίει η δική μου αντλία ή αν το κάνει γενικότερα. Αν το έχετε πάρει κι εσείς, πείτε μου για να ξέρω. Οπότε θα ψεκάσω. Το άρωμά του είναι αρκετά ευχάριστο, μπορώ να πω. Και αυτό που αφήνει είναι έτσι ελαφρώς κολλώδης επιφάνεια. Αλλά πάρα πολύ ευχάριστη ταυτόχρονα. Για μεγαλύτερη ενυδάτωση, επειδή δεν έχω χρησιμοποιήσει μια ενυδατική κρέμα σήμερα πριν το μακιγιάζ, θα βάλω το primer, το hangover της Too Faced, το οποίο είναι με νερό καρύδας και θα το απλώσω καλά σε όλο το πρόσωπό μου. Και επειδή είναι καλοκαίρι και γενικότερα το πρόσωπό μου είναι λιπαρό και θέλω το μακιγιάζ αυτό να κρατήσει αρκετά, θα χρησιμοποιήσω από Catrice, είναι το Light Correcting Serum Primer στην απόχρωση Candlelight. Ξέρω ότι το έχει και σε πιο σκούρα, πιο μπροζέ απόχρωση, αλλά εγώ δεν την έχω, οπότε θα χρησιμοποιήσω λίγες σταγόνες από αυτό το primer. Όσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει, πραγματικά κάνει το μακιγιάζ να κρατάει. Είναι λες και θωρακίζει το δέρμα και δεν αφήνει τη λιπαρότητα να βγει προς τα έξω. Οπότε θα το περάσω στο πρόσωπό μου, στο ταφ και σε όλα τα σημεία αυτά που βγάζω λιπαρότητα. Αφήνει μια πάρα πολύ ελαφριά γυαλάδα, μια λάμψη θα την έλεγα, όχι γυαλάδα. Αμέσως το έχει απορροφήσει, δεν αφήνει καμία λιπαρότητα, το νιώθω πάρα πολύ στεγνό το πρόσωπό μου και αυτό θα βοηθήσει στη διάρκεια του μακιγιάζ. Θα ξεκινήσω με το ντεκολτέ. Επειδή δεν έχω κάνει μπάνια, δεν έχω πάρει χρώμα, όπως βλέπετε είμαι πάρα πολύ άσπρη, οπότε θέλω να δώσω πιο ηλιοκαμένη όψη στο μακιγιάζ μου, γι' αυτό και θα δώσω και λίγο χρώμα εδώ στο ντεκολτέ. Δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιο make-up για το ντεκολτέ, έχω βρει μια πάρα πολύ ωραία λύση, είναι αυτά τα δύο προϊόντα. Το ένα είναι από Kryolan, είναι το Shimmering Even Foundation στην απόχρωση Bronze, το οποίο το χρησιμοποιείς και στο πρόσωπο και στο σώμα και δίνει πάρα πολύ ωραία διακριτική λάμψη και μια απόχρωση ηλιοκαμένη. Και ένα καινούριο προϊόν που πραγματικά έχω λατρέψει, για όσες δεν μπορείτε να πάτε σε αυτό το προϊόν που είναι αρκετά πιο ακριβό,
είναι από την καινούργια σειρά Glow της MUA, είναι τα Light Lust, το Liquid Highlighter, στην απόχρωση την πιο σκούρα, την Bronze, είναι η απόχρωση Spectacle, είναι ένα υγρό highlighter όπως σας είπα, το οποίο θα το αναμίξω μαζί με ξηρό λάδι σώματος και θα το αλείψω σε όλο το ντεκολτέ για να του δώσω μια πάρα πολύ ωραία ηλιοκαμένη απόχρωση. Έχω βάλει λοιπόν αυτήν εδώ την ποσότητα από το υγρό highlighter της MUA και μέσα θα στάξω και ένα πάτημα από ξηρό λάδι. Αυτό είναι το λαδάκι του αυγερινού που σας έχω δείξει και σε προηγούμενο βίντεο. Είναι ξηρό λαδάκι, οπότε μην το φοβόσαστε. Θα το ανακατέψω έτσι πολύ καλά να ενωθούν το λάδι μαζί με το υγρό highlighter. Είναι κάτι το οποίο το κάνω τώρα τελευταία και με έχει βολέψει πάρα πολύ για να δίνω λίγο ηλιοκαμένη απόχρωση στην επιδερμίδα μου, όχι μόνο στο ντεκολτέ αλλά και στα πόδια. Δεν βγαίνει, δεν μεταφέρεται στα ρούχα επειδή είναι dry oil, στεγνώνει πάρα πολύ εύκολα το απορροφά και ίσως που ταυτόχρονα κάνει το δέρμα και βελούδινο. Οπότε θα πάρω ένα πινέλο και θα αρχίσω να το απλώνω με κινήσεις έτσι κυκλικές σε όλο το ντεκολτέ. Και βέβαια θα το σβήσω και στα χέρια και στο λαιμό. Βλέπετε ότι έχει αρκετά έντονη χρωστική. Θα μπορούσατε να το βάλετε και μόνο του, αλλά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο δύσκολο να το απλώσετε σε τόσο μεγάλη επιφάνεια χωρίς να αφήσει λεκέδες. Οπότε γι' αυτό προτιμώ να το αναμειγνύω με το λάδι σώματος. Ίσως να δούλευε αρκετά καλά και με μια κρέμα σώματος, αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε λάδι σώματος. Και νομίζω ότι την καλύτερη εφαρμογή την κάνουν τα χέρια, οπότε θα πάρω με το χέρι μου την ποσότητα αυτή εδώ, ναι, μην τρομάζετε, και θα κάνω μασάζ και θα την απλώσω παντού σε όλο το χέρι. Πρέπει να προσέχετε να πάει παντού έτσι ώστε να μην αφήσει λεκέδες, που βέβαια δύσκολα αφήνει λεκέδες επειδή είναι ανακατεμένο με το λάδι και απλώνεται πάρα πολύ ωραία. Απλά καλό είναι να μην ξεχνάμε κάποια σημεία. Σας έφερα και λίγο πιο κοντά και αφού έχω καθαρίσει τα χέρια μου, πάμε να συνεχίσουμε με το πρόσωπο. Στο πρόσωπο θα βάλω, για να μου δώσει ελαφριά λάμψη από κάτω, την κολόνα της Creolan. Είπαμε ότι είναι στην απόχρωση bronze. Θα βάλω μία μικρή ποσότητα εδώ στο χέρι μου και θα τη βάλω στα ψηλά σημεία εδώ. Μου αρέσει πιο πολύ η κολόνα της Creolan για το πρόσωπο, γιατί δεν έχει τόσο μέσα glitter. Απλώνω λοιπόν εδώ στα πιο ψηλά σημεία, οπουδήποτε δηλαδή θα έπαιρνα λίγο χρώμα εάν με άρπαζε ο ήλιος. Θα χρησιμοποιήσω λίγο πορτοκαλί κορέκτορα κάτω από τα μάτια, γιατί από τα ξενύχτια και από την κούραση δυστυχώς τα μάτια μου δεν είναι και στην καλύτερη τους κατάσταση. Γενικότερα το δέρμα μου δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση, λόγω άγχους όπως βλέπετε έχω πετάξει και αρκετά σπυράκια, αλλά θα τα καλύψουμε με το foundation. Έτσι, μία μικρή ποσότητα ίσα ίσα για να αποχρωματίσω λιγάκι τα σκούρα σημεία κάτω από τα μάτια. Θα περάσω στο foundation και επειδή θέλουμε να κάνουμε ένα no makeup makeup, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα foundation με πολύ ελαφριά υφή. Ιδανικά θα μπορούσατε να φορέσετε και ένα αντιλιακό με χρώμα, μια BB cream, ανάλογα. Αν έχετε να καλύψετε κάποια πράγματα στο πρόσωπό σας, θα επιλέξετε και το προϊόν που θα φορέσετε για να έχει την ανάλογη καλυπτικότητα. Εγώ σήμερα, επειδή θέλω να έχω λίγο περισσότερη κάλυψη για να καλύψω τα σημαδάκια που έχω και από τις πανάντες και από τα σπυράκια, και θα χρησιμοποιήσω από την NYX το Total Control στην απόχρωση Soft Beige. Είναι ένα foundation το οποίο το δοκίμασα πρόσφατα, είναι πάρα πολύ υγρό σαν νεράκι. Το συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί με μία στρώση δίνει πολύ ελαφριά κάλυψη με πολύ ωραίο matte αποτέλεσμα και πάρα πολύ καλή διάρκεια. Όσο λοιπόν το χτίζεις, αυτό γίνεται ακόμα πιο καλυπτικό, χωρίς όμως να αφήνει το αποτέλεσμα πολύ βαρύ και να το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ έντονο στο δέρμα. Οπότε και εμείς σήμερα, επειδή θέλουμε ένα no makeup makeup, θα χρησιμοποιήσω αυτό το foundation και θα το αναμίξω με λίγο από το πιο σκούρο για να το κάνω να φαίνεται λίγο πιο ηλιοκαμένο. Δεν ξεχνάω να σβήσω και στο λαιμό αλλά και στα αυτιά, να περάσω εδώ τα αυτιά για να μην φαίνονται άλλο χρώμα, και πίσω από τα αυτή, ιδίως αν τα μαλλιά είναι πιασμένα.
Και τώρα εδώ που έχω να καλύψω λίγο περισσότερο το σπυράκι, θα πάω με το δαχτυλό μου και λίγη ποσότητα από το foundation και θα πάω λίγο τοπικά να πατήσω. Ξέρω ότι το συγκεκριμένο σπυράκι δεν θα καλυφθεί πάρα πολύ εύκολα, γιατί έχει όγκο, και θα πάω οπουδήποτε αλλού έχω κάποιο σημαδάκι και δεν θέλω να φαίνεται, τοπικά με το δάχτυλό μου. Θα περάσω σε bronzer και θα χρησιμοποιήσω το καινούριο της MUA από τη σειρά Glow. Λοιπόν, είναι και το προϊόν που με ενέπνευσε για το σημερινό μου μακιγιάζ, όπως σας είπα και στην αρχή, γιατί περιέχει πάρα πολλές αποχρώσεις και θα δουλέψουμε αποκλειστικά με αυτή την παλέτα. Οπότε, αν και εσείς έχετε ένα bronzer το οποίο έχει μέσα αρκετές αποχρώσεις, εκμεταλλευτείτε το για να κάνετε το μακιγιάζ σας. Θα πάρω ένα μεγάλο πινέλο και θα πάρω από όλη την παλέτα. Λοιπόν, και αφού τεινάξω την περιττή ποσότητα, θα ζεστάνω εδώ τα ζυγωματικά μου. Θα κάνω ουσιαστικά ελαφριά κοψίματα. Το συγκεκριμένο bronzer μου αρέσει αρκετά, γιατί μπορώ να πάω στην απόχρωση που ταιριάζει στο δικό μου δέρμα. Έχει μέσα αρκετές αποχρώσεις. Αυτή η σκούρα μπορεί να κάνετε για κοψίματα, είναι αρκετά σκούρα. Για μια ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα ίσως να μην βόλευε, αλλά μπορείτε αν ήταν να αναμίξετε με τις υπόλοιπες. Αλλά αν την πάρετε έτσι όλη μαζί, από όλη την παλέτα, νομίζω ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Κατεβάζω και λίγο προς το λαιμό για να ενώσω αυτό το αποτέλεσμα στο μέτωπο. Τώρα θα πάρω ένα λίγο πιο μικρό πινέλο και θα πάω και θα κουμπίσω επάνω σε αυτή την πιο σκούρα και στην πιο κοκκινοποίηση, στις δύο αυτές πιο σκούρες αποχρώσεις, για να κάνω λίγο πιο έντονα, ας πούμε, τα κοψίματά μου. Δεν θέλω πολύ ένταση να δώσω, απλά θέλω να περιγράψω λίγο καλύτερα το πρόσωπό μου και να τονίσω κάποια σημεία πολύ περισσότερο. Και με το ίδιο πινέλο θα πάρω πάλι από την ίδια απόχρωση και θα το πατήσω να γίνει λίγο πιο στενό για να κάνω έτσι ένα υποτυπώδες contouring στη μύτη. Θα περάσω στο μακιγιάζ των ματιών και θα προετοιμάσω τα βλέφαρά μου χρησιμοποιώντας concealer. Είναι αυτό από τη Revolution, το οποίο ο μόνος τρόπος πλέον που μου αρέσει να το χρησιμοποιώ είναι πάνω από τα βλέφαρα, για να προετοιμάζω τα βλέφαρά μου. Δεν μου αρέσει καθόλου για κάτω από τα μάτια, γιατί νομίζω ότι μου τα κάνει να φαίνονται πολύ κουρασμένα μετά από λίγη ώρα. Οπότε θα βάλω στα βλέφαρά μου, γιατί θέλω να κρατήσει, επειδή το μακιγιάζ θα είναι πάρα πολύ διακριτικό. Θέλω να έχω μια πολύ καλή βάση, που εκεί πάνω θα πατήσουν όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και θα έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια. Ενώ θα πάρω ξανά το πινέλο της πούδρας και με ό,τι έχει μείνει από το bronzer θα περάσω τα βλέφαρά μου για να τα σετάρω ελαφρώς. Για το μακιγιάζ των ματιών θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το bronzer και ένα μόνο πινέλο. Το συγκεκριμένο πινέλο είναι από τα H&M, είναι το Eye Contour Brush και όπως βλέπετε είναι λοξό, είναι φουντωτό, αλλά εμένα μου άρεσε αρκετά γιατί κάνεις και πολύ ωραίο blend, αλλά επειδή έχει και αυτή τη μυτούλα εδώ, μπορείς να κάνεις λεπτομέρειες. Είναι καινούριο απόκτημα, έχω ξαναπάρει πινέλα από τα H&M, τα οποία μπορώ να πω ότι ενώ στην αρχή μου άρεσαν, μετά δυστυχώς οι τριχούλες του δεν κράτησαν και τόσο καλά, γρίεψαν πάρα πολύ γρήγορα, μαδούσε και δεν μου άρεσε. Αυτό το έχω τώρα περίπου 2 εβδομάδες στην κατοχή μου και μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένη, το έχω πλύνει αρκετές φορές. Αλλά αυτό που μου άρεσε περισσότερο σε αυτό το πινέλο είναι ότι μπορώ να κάνω ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ των ματιών με ένα μόνο πινέλο. Θα πάρω λοιπόν από αυτήν εδώ την κοκκινοπή απόχρωση με το πινέλο και θα πάω να πατήσω εδώ στην κόγχη και να δώσω λίγο βάθος στα μάτια μου. Θα το τραβήξω και πιο έξω, θα ανέβω λίγο πιο ψηλά δηλαδή από το κόκαλο και θα το τραβήξω και λίγο προς τα έξω, να το σβήσω στην εξωτερική γωνία πλησιάζοντας αρκετά το φρύδι. Η επόμενη απόχρωση που θα πάρω θα είναι η σκούρα και θα την πάρω με την μυτούλα από το πινέλο και θα πάω να κάνω λίγο πιο έντονη την κόγχη μου και το βάθος. Οπότε θα πάω λίγο πιο στοχευμένα, εδώ ακριβώς μέσα στο κόκαλο. Θα γυρίσω το πινέλο μου από τη φαρδιά του την πλευρά και θα το δουλέψω λίγο εδώ στην άκρη, έτσι ώστε να σβήσω καλύτερα προς τα έξω.
Με την ίδια απόχρωση και πάλι παίρνοντας με τη μητούλα από το πινέλο, εάν δεν έχετε το συγκεκριμένο πινέλο, εννοείται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πινέλα που έχετε ήδη στη συλλογή σας. Εγώ απλά θέλω να σας δείξω ότι καμιά φορά και με ένα πινέλο ή με ένα προϊόν μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να τα χρησιμοποιήσετε με διαφορετικό τρόπο. Οπότε θα ξαναπάρω λίγο με τη μητούλα, θα έρθω στην κάτω πλευρά του βλεφάρου για να τονίσω λίγο αυτή τη γραμμή και θα τη σβήσω και προς τα έξω. Θα την ενώσω στην ουσία με την γραμμή της κόγχης που έκανα νωρίτερα και θα τονίσω λίγο περισσότερο εδώ την εξωτερική γωνία. Τη συγκεκριμένη σκιά θέλω να την κατεβάσω και λίγο πιο κάτω, γιατί δεν θα έχει άλλη ένταση το μακιγιάζ μας. Θα πάρω πάλι με τη μεγάλη επιφάνεια του πινέλου αυτού και θα πάω στην πιο κοκκινοπή απόχρωση εδώ και θα ζεστάνω λίγο εδώ την εξωτερική γωνία περισσότερο. Και τώρα με το δάχτυλό μου θα πάρω την απόχρωση αυτή την πιο ανοιχτή και θα την βάλω στο κέντρο, χαμηλά, κοντά στις βλεφαρίδες και στην εσωτερική γωνία. Με την άκρη πάλι του πινέλου ή με ένα πιο λεπτό πινέλο θα πάρω λίγο από την κοκκινοπή αυτή απόχρωση και θα τονίσω και με αυτή την κάτω πλευρά των βλεφάρων. Από το κέντρο έως την εξωτερική γωνία. Δεν πάω τόσο πολύ στην εσωτερική γωνία. Θα περάσω σε μάσκαρα και επειδή μιλάμε για ένα no makeup makeup, θα τη βάλω πάρα πολύ ελαφριά, ίσα ίσα να δώσω ένταση στις βλεφαρίδες μου και λίγο χρώμα. Εάν επιλέξετε αυτό το μακιγιάζ για ένα πάρτι σε πισίνα ή ακόμα και για την παραλία όταν θα πάτε, προτιμήστε να βάλετε μία αδιάβροχη για να μην έχετε κάποιο ατύχημα. Η συγκεκριμένη που χρησιμοποιώ είναι η Roller Lash Benefit, η οποία ομολογώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ξεχωρίζει τις βλεφαρίδες πάρα πολύ ωραία χωρίς να αφήνει κομπάκια και χωρίς να πέφτουν κομματάκια από κάτω, ενώ χτίζεται όσο την δουλεύεις επάνω στις βλεφαρίδες. Και το βουρτσάκι της είναι κάπως έτσι. Με ένα μπέζ μολύβι θα περιγράψω την υγρή κάτω γραμμή των βλεφάρων. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει γενικότερα γιατί δείχνει το βλέμμα πιο ξεκούραστο. Και εδώ λέρωσα λίγο την κάτω βλεφαρίδα, οπότε θα την καθαρίσω. Και επειδή μπήκε λίγο πιο έντονα από ό,τι το ήθελα, θα το καθαρίσω ελαφρώς με το χέρι μου. Ωραία, πιστεύω ότι θα ενωθεί κιόλας τώρα όσο δακρύζει το μάτι και όσο ανοιγοκλίνει το μάτι, θα ενωθεί και με το υπόλοιπο. Με το μακιγιάζ των ματιών θεωρώ ότι είμαι ωραία, δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο γιατί μιλάμε για ένα no makeup makeup. Πάμε να προχωρήσουμε με τα φρύδια, μιλάμε για ένα no makeup makeup, δεν θέλω να κάνω κάτι πάρα πολύ στυλιζαρισμένο, θα θέλω κάτι πιο απαλό και πιο φυσικό, ας το πούμε, σαν να είναι ανεπιτίδευτο. Θα πάρω από αυτή την εδώ την παλετίτσα, είναι από την H&M, είναι αρκετά παλιά, αλλά προσπαθώ να τελειώσω κάποια προϊόντα και αυτή η συγκεκριμένη ομολογώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ είχε και μια πιο σκούρα απόχρωση, η οποία κάποια στιγμή μας άφησε και έφυγε από κοντά μας, δεν ήθελε πλέον να είναι κοντά μας. Αυτή που χρησιμοποιώ περισσότερο και έχω χτυπήσει πάνω, όπως βλέπετε, είναι η μεσαία, που μου αρέσει αρκετά. Αλλά σήμερα θα παίξω πιο πολύ με την ανοιχτόχρωμη, γιατί μιλάμε για ένα no makeup makeup, οπότε δεν θέλω να κάνω κάτι πάρα πολύ έντονο. Με ένα λοξό πινελάκι, το συγκεκριμένο είναι από Inglot το 31 Tuff, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και για eyeliner και για τα φρύδια, θα έρθω και το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να τονίσω την κάτω γραμμή των φρυδιών μου και μετά σιγά σιγά θα αρχίζω να χτίζω και θα αρχίσω να γεμίζω το φρύδι και να το κάνω λίγο πιο έντονο. Αν ακούτε κάτι θορύβους στο σπίτι, είναι διότι είμαστε όλοι μαζί οικογενειακώς εδώ και ο καθένας κάνει αυτό που του αρέσει. Δεν υπάρχει δυστυχώς χρόνος να κάνω βίντεο τώρα που τα παιδιά είναι στο σπίτι. Το έχετε καταλάβει αυτό νομίζω. Και ναι, κάπου εδώ ο ήχος από το βίντεο εξαφανίστηκε, είναι ένα πρόβλημα που μου συμβαίνει αρκετά συχνά τώρα τελευταία και με δυσκολεύει πάρα πολύ, το ομολογώ.
Αυτό που κάνω στην ουσία είναι να πάρω τη μεσαία απόχρωση που είναι λίγο πιο σκούρα και να την τοποθετήσω στα σημεία που δεν έχω τριχούλες, γιατί εκεί η πιο ανοιχτή σκιά δεν γράφει το ίδιο δυνατά, οπότε για να υπάρχει μια ομοιομορφία στο χρώμα πρέπει να το κάνω λίγο πιο έντονο. Και στη συνέχεια θα πάρω την διάφανη μάσκαρα από την Benefit και θα περάσω όλα μου τα φρύδια έτσι ώστε να μείνω στη θέση τους όλη την ημέρα. Θα περάσω στα ρούζ και θα πάρω πάλι από αυτήν εδώ την παλέτα την κοκκινοπή αυτή απόχρωση και θα τη βάλω εδώ. Είδατε τι ωραία απόχρωση δίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί δίνει αυτό το χρώμα της υγείας, το ηλιοκαμένο, ότι πήγα λίγο στον ήλιο, άρπαξα λιγάκι, αλλά είναι ένα τόσο ωραίο χρώμα. Την ίδια απόχρωση με ό,τι έχει μείνει στο πινέλο θα την περάσω και από τη μύτη μου και από τα φρύδια και πάνω. Και πριν περάσω στις λάμψεις και στο κραγιόν θα βάλω λίγο κονσίλερ κάτω από τα μάτια μου για να φωτίσω λίγο την περιοχή. Θα χρησιμοποιήσω μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα, εδώ ακριβώς. Είναι λίγο ανοιχτή ή μου φαίνεται, θα το δω στην πορεία. Θα πάρω αυτό το πινέλο, είναι το Setting Brush, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ για την εφαρμογή του concealer. Όπως επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και το πινέλο από H&M που χρησιμοποίησα στα μάτια. Μου άρεσε πάρα πολύ για να εφαρμόζω και το concealer κάτω από τα μάτια. Πολύ χρηστικό πινέλο. Αν έχει και διάρκεια και δεν χαλάσουν οι τριχούλες όπως τα προηγούμενα, θεωρώ ότι θα αγοράσω και άλλα γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Τόσο λίγο concealer, δεν θα βάλω περισσότερο, ίσως για να δώσω λίγο φως. Και από την ίδια απόχρωση θα βάλω και λίγο εδώ και λίγο εδώ και με το πινέλο μου. Και με το πινέλο θα το αναμίξω με το υπόλοιπο για να δώσω λίγο φως. Και ήρθε η ώρα να περάσω σε λάμψεις και λίγο ρούζ ακόμα και θα χρησιμοποιήσω την πολύ αγαπημένη μου παλτά από Μπέκα, συνεργασία Chloe με Malika. Θα πάω... Αρχικά θα πάρω αυτήν εδώ την πολύ ωραία ειριδίζων απόχρωση, έτσι κοραλή, και θα την τοποθετήσω στα πιο ψηλά σημεία εδώ στα μαγουλά μου για να δώσω λίγο περισσότερο χρώμα. Θα κάνω και ένα πέρασμα από τη μύτη, θα κάνω και ένα πέρασμα από τα βλέφαρά μου, θα το σβήσω προς τα φρύδια. Και τώρα θα πάρω από αυτό το highlighter το οποίο το λατρεύω, δεν θα πάρω πολύ μεγάλη ποσότητα, θα το βάλω έτσι λίγο στα πιο ψηλά σημεία, πολύ ελαφριά, πολύ απαλό χέρι. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα no makeup makeup, δεν θέλουμε να το φορτώσουμε, θέλουμε απλά να δώσουμε μια ωραία γυαλάδα στο πρόσωπό μας. Και εδώ ψηλά στη μύτη, δεν το κατεβάζω πιο χαμηλά γιατί δεν θέλω να τονίσω ούτε τη μύτη μου, αλλά με ένα ούτως ή άλλως η μύτη μου γυαλίζει, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τη γυαλίσω περισσότερο. Από το ίδιο highlighter με ένα πιο λεπτό πινελάκι θα πάρω και θα βάλω λίγο εδώ στην εσωτερική γωνία για να δώσω αυτό το φως. Κάνει το μάτι να φαίνεται πιο ξεκούραστο, πιο ανοιχτό και γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μπορώ να σβήσω και λίγο εδώ στην εσωτερική γωνία και πολύ λίγο, πολύ ελαφρύ χέρι εδώ κάτω από τα φρύδια. Για τα χείλη επέλεξα την απόχρωση Whirl από MAC. Είναι ένα μολύβι το οποίο είναι ένα έτσι καφέ γκρι, θα το έλεγα. Θα πάω πάρα πολύ απαλά, με πολύ απαλό χέρι. Δεν θέλω ένα πολύ συγκεκριμένο περίγραμμα. Θέλω απλά να δώσω λίγο ένταση στα χείλη μου, γιατί έχω αρκετά λεπτά χείλη και δεν έχουν και συγκεκριμένο περίγραμμα. Αν εσείς τα χείλη σας είναι πιο σαρκώδη ή έχουν ωραίο περίγραμμα, ίσως αποφύγετε τελείως τη χρήση ενός μολυβιού. Εμένα όμως τα χείλη μου τα χρειάζονται, οπότε θα πάω με πολύ απαλό χέρι και θα κάνω και λίγο overlining. Θα γεμίσω και λίγο πιο μέσα. Και μετά με το δάχτυλό μου θα πατήσω επάνω στα χείλη έτσι ώστε να απαλύνω οποιαδήποτε γραμμή έχει δημιουργηθεί. Ουσιαστικά έχω κάνει ένα contouring των χιλιών.
Και για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω από την Cougar το κραγιόν που σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο δεν μου άρεσε γιατί κάποια στιγμή μαζευόταν πάρα πολύ. Επιτέλους βρήκα έναν τρόπο να το χρησιμοποιήσω και να μου αρέσει. Θα βάλω πάρα πολύ λίγο εδώ στο κέντρο και μετά με το δάχτυλό μου θα το απλώσω. Και θα δώσει αυτή την πολύ ωραία φυσική απόχρωση, την οποία λατρεύω, αλλά δυστυχώς αν το βάλω με διαφορετικό τρόπο το συγκεκριμένο κραγιόν, εμένα δεν μου στέκεται καλά. Ξέρω όμως ότι σε πάρα πολλούς αρέσει και έχει και υπέροχο άρωμα. Τελευταίες πινελιές με το κονσίλερ μου. Θα διορθώσω λίγο εδώ το περίγραμμα των χιλιών. Και λίγο κάτω από το φρύδι, πολύ ελαφριά. Ήρθε η ώρα της πούδρας και εδώ θα σας πω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω πάρα πολύ πούδρα, θα βάλω πάρα πολύ λίγη ποσότητα, γιατί το καλοκαίρι δυστυχώς επειδή βγάζω πάρα πολύ λιπαρότητα, θεωρώ ότι όσο πιο πολλά πράγματα βάζεις πάνω στο πρόσωπό σου, αυτά κάποια στιγμή λασπώνουνε και δείχνει πάρα πολύ άσχημα, οπότε θα πάρω λίγη από την Too Faced Born This Way με το πινέλο σεταρίσματος που πήρα και πριν και το μόνο που θα κάνω είναι να σετάρω λίγο κάτω από τα μάτια εδώ, τα πλαϊνά της μύτης που μου γυαλίζουν συνήθως και περισσότερο, λίγο το πηγούνι και πάρα πολύ λίγο εδώ στο μέτωπο. Αυτό είναι λοιπόν το ολοκληρωμένο Sun Kissed No Makeup Makeup. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά εύκολο μακιγιάζ, ένα εύκολο φόρετο για όλες τις ώρες. Για εσάς που δεν θέλετε να βάφεστε πάρα πολύ και θέλετε να επιλέξετε ένα πιο φυσικό look, είτε είσαστε στην πόλη, είτε είσαστε στις διακοπές, αν είσαστε καλεσμένοι σε ένα πάρτι σε πισίνα για παράδειγμα και θέλετε να είστε όμορφοι βαμμένοι αλλά χωρίς να φαίνετε πάρα πολύ, ακόμα και για την παραλία. Ένας από τους λόγους που επέλεξα να σας δείξω αυτό το μακιγιάζ είναι για να δείτε πώς μπορούμε ένα προϊόν να το χρησιμοποιήσουμε με αρκετά διαφορετικούς τρόπους. Ακόμη και ένα προϊόν που ίσως δεν μας άρεσε ή δεν έκατσε πολύ καλά στο πρόσωπο το δικό μας, να βρούμε έναν άλλο τρόπο να το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να αξιοποιηθεί και να μην πετάξουμε τα λεφτά μας έτσι άδικα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like. Και αν είστε καινούργοι εδώ και θέλετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή. Να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, γιατί δεν έχω συγκεκριμένη ημέρα που ανεβάζω νέο βίντεο. Να με ακολουθήσετε και στο Instagram, θα σας έχω το link και κάτω, αλλά και κάπου εδώ στην οθόνη για να φαίνεται, γιατί εκεί τα λέμε καθημερινά. Και να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε κάθε μέρα. Φιλάκια πολλά!